Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γενικός δεν μπόρεσε να παραβρίσκεται για λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Στέλνει πάντως ένα χαιρετισμό για επιτυχία της εκδήλωσης και θεωρεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας χώρος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί και στο δασικό χώρο. Αυτά που θα σας πω δεν περιέχουν, δεν περιλαμβάνουν καμία πολιτική επίσημη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν δεσμεύουν ούτε την κυβέρνηση, ούτε κανένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι απόψεις που αναφέρονται στο σήμερα και στο πώς έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας σε σχέση με τη δασική πολιτική η εγκατάσταση των ανανεώσιμων, των μέσων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκε, όπως συνηθίζει, να υιοθετήσει την ευρωπαϊκή πολιτική και ειδικότερα την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει να κάνει και σπρώχνει όλες τις χώρες στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με οποιαδήποτε διαθέσιμη μορφή είναι αυτή, είτε είναι ολική ενέργεια, είτε είναι ηλιακή ενέργεια, έτσι, είτε είναι ενέργεια από νερό για παραγωγή ρεύματος κλπ. Η δασική πολιτική στην Ελλάδα έχει προσαρμοστεί και αυτή σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μέσω της επιτρεπτού της επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, έχει επιτραπεί και έχει προσαρμοστεί παράλληλα η δασική πολιτική σε αυτή την ευρωπαϊκή, να το πω έτσι, συνθήκη, που είναι κανονισμοί, που είναι οδηγίες, που έχουν εκδοθεί κλπ. Ειδικότερα για τα αιωλικά πάρκα, τα ΣΠΙΕ, έχουν ενσωματωθεί σχετικές διατάξεις στη δασική νομοθεσία. Θα φέρω ενδεικτικά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 45, με το οποίο γίνονται εγκρίνονται οι επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Και επίσης μια απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ, την 2499 του 12, που επιτρέπει την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου σε αναδοστές εκτάσεις. Βέβαια, όλες αυτές οι επεμβάσεις γίνονται με καταβολή ανταλλάγματος χρήσης και ανταποδοτικής αποζημίωσης. Επειδή το θέμα τώρα εδώ της ημερίδας αυτής, της εσπερίδας αυτής, αν θέλετε, είναι κυρίως πώς μπορεί να εξυπηρετούν τέτοιες εγκαταστάσεις ζητήματα δασικής πολιτικής, πέρα από αυτά που ήδη γνωρίζετε και ήδη αναφέρθηκαν και τα επισήμανε και ο κύριος Λέκας στην ομιλία του, δηλαδή της βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των δασικών δρόμων, όπου γίνονται μεγαλύτερες διανοίξεις ίσως και διαφορετική χάραξη ελαφρώς σε σχέση με το δρόμο γάμα κατηγορίας που λένε οι δασικές υπηρεσίες, ώστε να μπορεί να περάσει το όχημα που μεταφέρει το πυλώνα της αναμογεννήτριας. Και πέραν αυτού συντηρούνται και οι δρόμοι, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα κάποιοι δρόμοι, έτσι, που εξυπηρετούν το υλικό πάρκο κυρίως, για να είμαστε πιο σαφείς, και βοηθούν στο να προσεγγίζουν τα πυροσβεστικά οχήματα τα σημεία στα οποία υπάρχουν πυρκαγιές. Ωστόσο, η δασική πολιτική εστιάζει, πέρα από την ικανοποίηση του να μπορούν να εγκατασταθούν σε δάσεις και δασικές εκτάσεις ΑΠΕ, εστιάζει και στην εξυπηρέτηση αναγκών. Υπό την έννοια, ενδεικτικά πάντα θα σας πω, και υπό την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσανατολισμένης πάντοτε στην περιβαλλοντική ωφέλεια. Θα μπορούσε μια επιχείρηση η οποία εγκαθιστά ένα αιωλικό πάρκο να συνεισφέρει σε χρήμα, μέσα και ανθρώπινα δυναμικό στα έργα αποκατάστασης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη μετά από καταστροφή τους από πυρκαγιές. Υπομορφή αναδοχής. Ο ανάδοχος αποκατάστασης είναι μια πρόσφατη σχετικά διαδικασία την οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος με πολύ μεγάλη επιτυχία σε περιπτώσεις καταστροφών δασών από πυρκαγιές, με στόχο την συγκράτηση των εδαφών και την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων. Εκεί θα μπορούσαν και οι εταιρείες των αιωλικών πάρκων να δηλώσουν ενδιαφέρον. Φέτος, παράδειγμα, ενδεικτικά λέω πάντα και χωρίς να έχω κάποιο σκοπό ή λόγο, παράδειγμα, η Motor Oil ανέλαβε να κάνει μια πυρκαγιά του 21 στην Κινέτα, στην περιοχή εκεί της Κινέτας.
να ολοκληρώσει ουσιαστικά ένα παλιότερο έργο που ξεκίνησε και να κάνει και μια φύτευση. Άλλη συνεισφορά που θα μπορούσε να γίνει είναι σε υποδομές φύλαξης των δασών. Εδώ πώς μπορεί να γίνει αυτό? Επί παραδείγματος χάρη αναφέρεται η δωρεά για εγκατάσταση πυροφυλακίων παρατηρητηρίων στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που μέχρι στιγμής δεν έχω δει να το εφαρμόζει ο χώρος των αιωλικών πάρκων, οι επιχειρήσεις δηλαδή αυτές. Άλλο είναι αυτά τα, επίσης, τα παρατηρητήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από την πυροσβεστική όσο από τη δασική, στο βαθμό που μπορεί, γιατί είναι εντελώς αποστελεχωμένη, ούτε καν υποστελεχωμένη σήμερα η δασική υπηρεσία. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα, είναι γνωστό άλλωστε αυτό. Όσο και από τους εθελοντές μπορεί να στελεχωθούν τα πυροφυλάκια αυτά, τα λεγόμενα τα παρατηρητήρια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οι άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες πρέπει να τους δίνουμε και τη δυνατότητα να έχουν εποπτεία στον χώρο του δάσους. Άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να γίνει πάλι υπό μορφή δωρεάς είναι η προμήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones των λεγόμενων, για επιτήρηση των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. Αυτά μπορεί να γίνονται στη δασική υπηρεσία ή στην πυροσβεστική υπηρεσία ή στην πολιτική προστασία σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. Πρόληψη. Έρχεται στο κομμάτι που επισήμανε ορθά ο κύριος Λέκας, που είναι η πρόληψη. Έτσι. Μια τέτοια συνεισφορά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Είναι πολύ σημαντική. Επίσης, η τοποθέτηση συστήματος εντοπισμού πυρκαγιών και άμεση ειδοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας μπορεί να γίνεται ακόμα και σε εγκαταστάσεις των ΑΣΠΙΕ. Ανίχνευση δηλαδή, πυρανίχνευση. Αυτό το σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο ακούμε αλλά δεν υπάρχει. Κάποιοι ίσως να το έχουν εφαρμόσει, δεν το γνωρίζω προσωπικά αυτό. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να μπουν για κάποια στο μέτρο που επεσήμανε και ο κύριος καθηγητής και σε αυτό που ήδη ζητάει η ΕΛΕΤΑΕΝ, στην πυρανίχνευση δηλαδή, θα πρέπει να μπουν σε αυτά τα αιωλικά πάρκα και τέτοια συστήματα. Πώς το λέμε, φωτοκύτταρα, δεν ξέρω πώς τα λένε, έτσι που κάνουν ανίχνευση πυρκαγιάς κλπ. Ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να καθησυχάσει την κοινωνία, που στο κομμάτι των ενστάσεων της, που έχει ενστάσεις, σου λέει τα αιωλικά πάρκα καταστρέφουν. Λοιπόν, είναι η παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας, στο μέτρο του εφικτού πάντοτε, σε διάφορους ωφελούμενους. Επί παραδείγματι λέω, σε παραδασόβιους οικισμούς, σε νοσοκομεία και κοινοφελή ιδρύματα, σε δημόσια σχολεία και παιδικούς σταθμούς, ακόμα και σε κτίρια στα οποία στεγάζονται, οι δασικές υπηρεσίες. Δηλαδή είναι μια κίνηση καλής θέλησης, πάντα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που δείχνει ότι δεν πάμε μόνο να καταστρέψουμε, αλλά ενδιαφερόμαστε και σε θέματα που απηχούν στην κοινωνία. Τέλος, όπως είπα και πριν, θα μπορούσε να γίνει συμμετοχή αναδοχή από τις εταιρείες που εγκαθιστούν να ΑΣΠΙΕ σε μη κατεστραμμένα δασικό οικοσυστήματα, σε υγιή δάση, κυρίως στο θέμα που αναγγέλθηκε και πρόσφατα, της απομάκρυνσης της περίσσιας βιομάζας, δασικής βιομάζας από τα δάση, έτσι, στην κατασκευή έργων υποδομής, όπως είναι τα υδρονομικά έργα, στη συντήρηση δασικών κτηρίων. Παραδείγματι, υπάρχει ένα κτίριο περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην Πάρνηθα, το οποίο είναι σε κατάσταση, να το πω, ημιετοιμόρροπο. Έτσι, θα μπορούσε μια εταιρεία εκεί να αναλάβει να κάνει την αποπεράτωση, την ανακαίνιση και εξυγχρονισμό του κτιρίου περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Παράδειγμα, έτσι. Επίσης, να συμμετέχει σε έργα, όπως δασικά έργα, έτσι, όπως είναι Ιρλανδικές διαβάσεις, όπως είναι μικρές μεγαλύτερες φραγματικές κατασκευές σε ορεινά ρέματα και χυμάρους. Τώρα, στο κομμάτι που τέθηκε και που ενδιαφέρει, υπάρχουν αντιδράσεις από το κοινωνικό σύνολο στην κατασκευή και στην εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε δάση. Η εγκατάσταση, αυτό που θέλω να τονίσω εγώ και έχει σημασία για όλους σας, είναι ότι η εγκατάσταση ΑΠΕ και ειδικότερα ΣΠΙΕ σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις επηρεάζεται από κάποιους μη τεχνικούς, μη τεχνολογικούς παράγοντες, όπως είναι η φέρουσα ικανότητα των δασών. Έχουν ένα όριο τα δάση που μπορούν να δεχτούν επεμβάσεις, ανθρωπογενείς επεμβάσεις, εννοώ με την ευρύτερη έννοια, όπως είναι τα ΑΣΠΙΕ. Δεν μπορεί να είναι, δηλαδή είναι ένας φυσικός παράγοντας αυτός, δεν είναι τεχνολογικός παράγοντας, που δεν υπόκειται σε ανθρωπογενή διαμόρφωση. Δεν μπορούμε να τον επηρεάσουμε εμείς αυτόν τον παράγοντα. Δηλαδή, αν ένα δάσος υπάρχει, μπορεί να πάρει κάποια συγκεκριμένη σειρά επεμβάσεων.
Δεν μπορεί να παίρνει τα πάντα. Στο κομμάτι της φέρουσας ικανότητας υπάρχει και μια εργασία σχετική στο carrying capacity που λέμε, από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι του 2015. Τα ονομαστικά είναι κάπως οι καθηγητές, εγώ θα αναφέρω τον κύριο Τσούτσο, που λέει Sustainable Siting Process in Large Wind Farms, Case Study in Crete. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο που μπορεί να το συμβουλευτεί είτε το ερευνητικό κομμάτι, είτε και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, στο να πάρουν ιδέες πώς μπορούν να φτάσουν στο να προσεγγίσουν τη φέρουσα ικανότητα σε μια περιοχή. Επίσης, κάτι ακούστηκε για τις περιοχές του δικτύου Natura. Εκεί υπάρχει δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ποια είναι αυτή η δέσμευση? Ότι προτείναμε κάποιες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες τέθηκαν σε ιδιαίτερο καθεστώς διαχείρισης και προστασίας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια λελογισμένη επέμβαση. Τι εννοώ με αυτό? Είναι ένας φυσικός, παύλα, νομικός παράγοντας. Αυτό που είπα πριν. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις προστατευόμενων περιοχών που θα μπορούσε ίσως υποκατάλληλη ειδική εξειδικευμένη μελέτη. Από τη μεριά του κράτους λείπει η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που είναι, προβλέπεται για τις προστατευόμενες περιοχές. Σύντομα πιστεύω θα γίνουν αυτά. Και απ' την άλλη είναι ο ενδιαφερόμενος, θέλει να πάει να εγκαταστήσει ένα υλικό πάρκο. Θα πρέπει και αυτός να κάνει την αντίστοιχη ειδική περιβαλλοντική μελέτη, όχι μόνο την ΕΟΑ, δηλαδή την ειδική οικολογική αναγνώριση που προβλέπει ο νόμος, αλλά θα πρέπει να μπει και πιο πέρα, να αποδείξει ότι όταν τοποθετήσει εκεί μια τέτοια εγκατάσταση, δεν θα βλάψει το σκοπό και τον προορισμό παράλληλα της προστατευόμενης περιοχής. Τέλος, ένα στοιχείο που ξεσηκώνει, ας πούμε, έτσι, την κοινωνία είναι η μέρημνα και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της κοινωνίας, το οποίο είναι κοινωνικός παράγοντας, υπό την έννοια της διατήρησης των εναπομεινάντων δασών ως έχουν και πάντοτε, αυτό λέγεται, υπό την έννοια της υγιούς προσπάθειας για περιορισμό του βαθμού αλλά και του αριθμού των επεμβάσεων στα δάση, κάτι που ισχύει σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν μιλάμε για ακραίες, να το πω έτσι, εκδηλώσεις, δεν κάνει να μπουν, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, μιλάμε για υγιή αντίδραση και αντίρρηση που έχει και λόγο γιατί αντιτίθεται. Όταν αντιτίθεται κάποιος και μόνο για να πει όχι χωρίς να αντιτείνει επιχειρήματα, σημαίνει ότι δεν έχει διάθεση διαλόγου και δεν είναι και άξιος να διαμορφώσει λόγο. Λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι πάλι που προσεγγίζει την περίπτωση αυτή, για να ενσωματωθούν οι φυσικοί παράγοντες, οι μη τεχνικοί που είπα πριν, αλλά και να κατευνάσουμε την κοινωνία, θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Δεν μπορεί να χωροθετηθούν, παύλα, εγκατασταθούν ΑΣΠΙΕ σε όλα τα ελληνικά βουνά. Είναι ουτοπία να περιμένει κανείς κάτι τέτοιο. Και εξηγώ γιατί. Εάν ο σκοπός μας είναι να εκμεταλλευτούμε την ανανεώσιμη, την ενέργεια που είναι διαθέσιμη από τον πλανήτη μας, ένας άλλος παράλληλος στόχος που είναι ισχύει, άσχετα αν δεν τον βλέπουμε, να μην καταστρέψουμε τον πλανήτη. Ήδη είμαστε σε επίπεδα, που είπε ο κύριος Λέκας, ακραία κλιματικών φαινομένων, τα οποία δεν είναι τυχαία. Συνέβησαν επειδή τα τελευταία 80 χρόνια, 100 χρόνια, ο άνθρωπος θεώρησε ότι η γη και η βιόσφαιρα γενικότερα είναι κάτι ανεξάντλητο. Αυτό δεν ισχύει. Η φύση, όσο εμείς την καταστρέφουμε, τόσο θα ακολουθεί το δικό της ρυθμό και κανόνα και θα μας φέρνει πάντοτε σε ζητήματα που θα μας ευνηδιάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει δυνατότητα ο άνθρωπος να επιβληθεί στη φύση. Αυτό σας το λέω όχι ως αξίωμα, αλλά ως κανόνα του πλανήτη στον οποίο ζούμε. Έτσι, δεν έχουμε τη δυνατότητα τεχνολογικά να ανταλλάξουμε όλα. Δεν γίνεται. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Όταν καταστραφεί ένα δάσος από την πυρκαγιά, πείτε μου μία επιχείρηση που μπορεί να αναλάβει το κόστος παραγωγής οξυγόνου. Κατονομάστε μου μία επιχείρηση που μπορεί να αναλάβει το κόστος παραγωγής οξυγόνου. Να δεσμεύει το διοξίδιο του άνθρακα που παράγουμε στην ατμόσφαιρα without cost για τον χρήστη. Μία επιχείρηση, αν μου πείτε, εγώ θα το παραδεχτώ. Δεν υπάρχει απλούστατα. Το δάσος κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς να πληρώνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το σεβαστούμε γιατί είναι η ζωή μας. Εμείς θα εξαφανιστούμε. Τα δάση μπορεί να επαναδημιουργηθούν μετά. Λοιπόν, ένα δεύτερο είναι ότι θα πρέπει στη στοχοθεσία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις ΑΣΠΙΕ ειδικότερα, με τα πάρκα τα αιωλικά, να μπει πλέον ο διαμοιρασμός του βάρους. Δηλαδή ήδη έχει αρχίσει, για να μην λέμε κάτι, να εκμεταλλευτούμε τα υπεράκτεια, τα offshore wind farms.
ή αλλιώς wind parks. Έτσι, όλη η Ευρώπη έχει προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Εμείς ακόμα έχουμε κάποιους δισταγμούς. Είναι κάτι που είναι εφαρμοσμένο στην Ευρώπη. Ξέρω ο κύριος Λέκας γιατί λέω. Η Σκανδιναβία ειδικά έδωσε πρώτο το παράδειγμα, έτσι δεν είναι. Η Δανία και οι βόρειες χώρες επάνω, οι Σκανδιναβικές, έχουν από 25 ετία πλέον εγκαταστήσει στη θάλασσα αιωλικά πάρκα. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι. Τέλος, κάτι το οποίο θα πρέπει να σας απασχολήσει και όλους μας να μας απασχολήσει, είναι η λεγόμενη συνεγκατάσταση. Δηλαδή, θεωρώ ότι το μέλλον είναι να υπάρχει όπου, ειδικά για τα δάση, το διευκρινίζω, ειδικά για τα δάση, όπου πηγαίνει να μπει μια εγκατάσταση υλικού, να γίνεται προσπάθεια να μπει και ένα φωτοβολταϊκό παράδειγμα. Έτσι, βέβαια, αυτή τη στιγμή η νομοθεσία δεν επιτρέπει σε δάση. Επιτρέπει σε δασικές εκτάσεις και σε χορτολίβαδα. Όχι σε αναδοσιωτές, ούτε σε δάση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Δεν μπορώ εγώ να το προβλέψω ούτε να το προσδιορίσω. Κάτι άλλο που επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι στα ΑΣΠΙΕ θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεγκαθίστανται οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Δεν είμαι μηχανικός, αλλά οι γνώσεις που έχω με επιτρέπουν να το προτείνω. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Αυτά είχα να πω.